Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματίδη. Κυρίες και κύριοι, θα αντιληφθείτε ότι εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο εδώ πέρα, διότι οι όλοι οι άλλοι έχουν κάποια σχέση άμεση με την οικονομία και εγώ έχω μόνο περιφερειακά έτσι, πιάνω την οικονομία. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ όχι σε πληγές, όπως μίλησε ο κύριος Γραμματίδης της ελληνικής οικονομίας, αλλά σε μια πιθανές πηγές, είναι σε μια πιθανή πηγή. Και θα αναφερθώ στη βιοιατρική σαν ένα παράδειγμα τεχνολογίας αιχμής που η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να επενδύσει. Θέλω να θέσω τη βιοιατρική σαν θέμα συζήτησης. Και η βιοιατρική είναι βέβαια βάση της βιοτεχνολογίας, μιας βιομηχανίας η οποία αναπτύσσεται ηλιγκιωδώς και στην οποία θα μπορούσε η Ελλάδα κάλλιστα να συμμετάσχει με επενδύσεις οι οποίες να είναι πραγματικά ρεαλιστικές. Η βιοιατρική, όπως γνωρίζετε, θεωρείται μία από τις τεχνολογίες αιχμής αυτές τις μέρες και ίσως αυτό τον αιώνα. Είναι μία τεχνολογία με την οποία μπορούμε, όπως είπα, να επενδύσουμε στην Ελλάδα, μια και υπάρχει το κατάλληλο πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο υπάρχει ήδη, δεν χρειάζεται να το δημιουργήσουμε καν. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε, αλλά υπάρχει. Η βιοιατρική στηρίζεται βασικά σε 4 πόδια, σαν ένα τραπέζι. Το πρώτο είναι η βιολογία, το δεύτερο είναι η ιατρική, η έρευνα και η εκπαίδευση. Θα αρχίσω με τη βιολογία, η οποία είναι βασικά η επιστήμη της ζωής. Είναι η βιολογία που μας λέει πώς λειτουργούμε όλοι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και των ανθρώπων, ακόμα και των πολιτικών. Προσπαθεί να εξηγήσει χημικούς μηχανισμούς που διέπουν φυσιολογική ανάπτυξη και σημαντικά και τις ασθένειες. Διότι αν δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί κανονικά ένας οργανισμός, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επέμβουμε θεραπευτικά όταν πάει κάτι στραβά. Αυτό που πρέπει να τονίσω επίσης είναι ότι πρόοδος της βιολογίας στις τελευταίες δεκαετίες είναι πραγματικά επαναστατική. Είναι η επιστήμη που πρόκειται να μας κρατήσει νέους, να μας θεραπεύσει όλες τις ασθένειες, να εξαφανίσει τη δυστυχία και να αγγίξουμε αυτό που λέμε αθανασία, εάν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω από μια επιστήμη. Το δεύτερο πόδι είναι η ιατρική, η οποία ίσως δεν χρειάζεται ορισμό, όλοι ξέρουμε τι είναι η ιατρική. Παρ' όλα αυτά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι η ιατρική στηρίζεται σε φάρμακα, είτε ακριβά είτε φτηνά, αναλόγως πώς το βλέπετε. Και φυσικά τα φάρμακα ανακαλύπτονται μέσω της βιολογίας. Ανακαλύπτοντας βιολογικές αρχές που μπορούν να εξελιχθούν σε φάρμακα, είναι το κλειδί της επιχειρηματολογίας μου ότι η βιοιατρική αποτελεί μια σημαντική αλλά και εφικτή επένδυση στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται ίσως να εξηγήσω ότι η εφαρμογή της βιολογίας, πάλι η μετάφραση, αν θέλετε, στην ιατρική, ορίζει τη βιοτεχνολογία. Αυτό είναι η βιοτεχνολογία. Μια βιομηχανία, όπως σας είπα, που μπορεί να είναι πάρα πολύ κερδοφόρα για τον τόπο μας. Το τρίτο πόδι είναι έρευνα. Και εκεί έχουμε προβλήματα πάρα πολλά. Η έρευνα στη βιολογία ιδιαίτερα, και με συγχωρείτε που αναφέρομαι στη βιολογία, αλλά θεωρείται σαν παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω πολύ βαθιά, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, η έρευνα στη βιολογία δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. Είναι εντελώς εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας. Δεν είναι κάτι το. Δεν κάνουμε πυρηνική φυσική που δεν μπορούμε να την αναπτύξουμε εδώ πέρα. Και επαφίεται σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, το οποίο ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως η έρευνα στην Ελλάδα ποτέ δεν είχε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα να ανθίσει. Και εκεί μπορώ να κατηγορήσω 30 χρόνια κυβερνήσεις. Όχι ούτε σημερινή, ούτε χτεσινή, ούτε προχτεσινή. Δεν έχει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα να ανθίσει. Οι χορηγήσεις στη βιοιατρική έρευνα ήταν και είναι λιγοστές, χωρίς προβλεπόμενη συνέχεια. Είναι μια φορά έρχονται, άλλες φορές δεν έρχονται. Είναι πάντα και επίσης δεν είναι πάντα μοιρασμένες αξιοκρατικά. Σημαντικό αυτό. Με αποτέλεσμα εξαιρετικοί ερευνητές να φθήνουν. Η πανεπιστημιακή έρευνα, που εγώ θεωρώ απαραίτητη,
θεωρείται συχνά πολυτέλεια και όχι αναγκαία. Ένας καθηγητής, ο οποίος κάνει έρευνα, το θεωρούμε λιγάκι έτσι σαν πολυτέλεια πολλές φορές και όχι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Και ραγίζει την καρδιά σου, όπως αναφερθήκατε και εσείς όλοι σας, να βλέπεις νέους επιστήμονες, είτε να εγκαταλείπουν τον τόπο μας όσο γρήγορα μπορούν, και σας το λέω από πρώτο χέρι αυτό το πράγμα, και αυτοί είναι οι καλύτεροι πάντα βέβαια, έτσι. Εκείνοι που μένουν ή τολμούν να επιστρέψουν συχνά μετά από σπουδές και απιτεύγματα στο εξωτερικό, αργοπεθαίνουν και πνευματικά, αλλά και επαγγελματικά. Φθήνουν. Χάνονται. Γίνονται καθηγητές εδώ και μετά από λίγο καιρό δεν τους ακούς. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσω όσο μπορώ πιο δυνατά ότι ένας πυρήνας εξαιρετικής ερευνητικής ποιότητας είναι επίσης και ένας πυρήνας εκπαιδευτικής ποιότητας. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Ένα αναγνωρισμένο, διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό εργαστήριο στη βιολογία μπορεί να αποτελέσει ένα φάρο για φοιτητές, ένα παράδειγμα προς μίμηση για παιδεία που είναι άσχετα με τη βιολογία. Ακόμα και οι ποιητές, αν έχουν δίπλα τους κάποιον ο οποίος είναι πραγματικά διεθνώς αναγνωρισμένος, είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι χαμένη, δεν είναι ιζολαρισμένη η βιολογία. Το τέταρτο πόδι, και θα τελειώσω εδώ πέρα, είναι η εκπαίδευση, η οποία βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία. Μια κοινωνία χωρίς σωστή εκπαίδευση πολιτική είναι μια κοινωνία απολύτιστη και καταδικασμένη, κατ' εμέ. Εξισώνω την ερευνητική αριστεία με την εκπαιδευτική αριστεία και μια και η μία εξαρτάται προφανώς πάλι από την άλλη, όπως είπα προηγουμένως. Η εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου, τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο δεν είχε πρόοδο, αλλά πήγε αντίθετα, πήγε προς τα κάτω. Παρόλες τις συνεχείς, μερικοί λένε ανελαίητες προσπάθειες, από τον Γιώργο Ράλη μέχρι τον κύριο Γαβρόλου. Δεν είναι ότι δεν προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά συνεχώς πηγαίνεται κάτι τι. Είναι μια αναδιοργάνωση. Και όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, αναδιοργανώνεις. Η βιολογία λοιπόν δεν εξαιρέθηκε αυτή την πραγματικότητα, αλλά εκείνο που τη σώζει, στην περίπτωση ειδικά αυτής της επιστήμης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που, το ξαναλέω, έχουμε, το οποίο είναι σημαντικό και πολλές φορές ακόμα και εξαιρετικό. Και από την άποψη φοιτητών, αλλά και από την άποψη δασκάλων ερευνητών που έχουμε, οι οποίοι είναι ήρωες πολλές φορές, με όλη τη σημασία της λέξεως. Εκτός το ότι τρώνε ξύλο που και που. Λοιπόν, η βιοτρική στηρίζεται πάνω σε αυτά τα τέσσερα πόδια και ένα από αυτά να μην στέκεται, το τραπέζι κουνιέται, λυκνίζεται. Στην Ελλάδα έχουμε ξαναλέω, σημαντικό αριθμό ερευνητικών ομάδων, οι οποίες παρόλο τη σημαντική δουλειά που κάνουν, υποφέρουν από έλλειψη κονδυλίων, έτσι ώστε να μπορούν να συναγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Η βιοιατρική είναι διεθνής και δεν υπάρχει βιοιατρική της Ελλάδος. Δεν υπάρχει bon pour l'Orient βιοιατρική. Είναι μία η βιοιατρική. Και ενώ μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι, είμαστε ουραγοί. Χωρίς πολύ μεγάλο λόγο και χωρίς πολύ μεγάλο έξοδο. Σας αφήνω λοιπόν με τη σκέψη ότι μια επένδυση της τάξης, ακόμα και θα τολμήσω να πω ένα νούμερο, παρόλο που αυτό θα με κυνηγάει για πάρα πολύ καιρό, ας πούμε 10 εκατομμύρια το χρόνο. Τι είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο? Τίποτα. Τίποτα. Σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να γράψουν ένα τσεκ για εκατομμύρια να φτιάξουν την βιοιατρική έρευνα και να κάνουν επανάσταση εδώ πέρα. Με τόσα λίγα χρήματα σας κάνω γκαραντή, σας εγγυώμαι ότι μπορεί να αλλάξει η μορφή της βιοιατρικής έρευνας στην Ελλάδα και με αυτό να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια τεχνολογία εχμής, να σταματήσουμε ίσως, κατά μικρό τρόπο βέβαια, την έξοδο αυτή, την ανελαίητη έξοδο των καλών επιστημόνων από την Ελλάδα και να φτιάξουμε κάτι στον τόπο μας, το οποίο είναι εφικτό, το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με πολιτική, ούτε με τίποτα.
Σας ευχαριστώ.